Ιδιάς η Διάση Αγία και Θεοτιμητός, Ιωάκημ και Ιαννά, Ως του Θεού Αμχιστής, Ανυμνίστος Ανφεδρός Ασμά, ο Τι γαρέτε, Τον υμήν, την Τιντε, Κούσαν Τον Ασάρ, Κον Βροτόθεν, Ισσο του Μεθείς πρεσβεύους Τη ενάτη του μηνός Σεπτεμβρίου Η σύναξη των δικαίων Ιωακήμ και Άνης σεβηριανου και χαρίτονος των μαρτύρων Θεοφάνους του ομολογητού και μνήμη της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου εν Εφέσω. Η σύναξη των δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης. Σύμφωνα με την αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, ορίστηκε την επομένη ημέρα από το γενέσιο της Θεοτόκου, η σύναξη των δικαίων Ιωακήμ και Άννης. Ύστερα από κάθε μεγάλη εορτή, εορτάζεται η σύναξη των προσώπων που συντέλεσαν σε αυτήν την εορτή. Όπως για παράδειγμα την επομένη από τα Χριστούγεννα, έχουμε την σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου, την επομένη από τον Ευαγγελισμό, την σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και την επομένη από τα Άγια Θεοφάνεια, την σύναξη του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, αλλά και άλλες συνάξεις. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι ο Ιωακίμ ήταν ιός του Ελιακίμ από την φυλή του Ιούδα και απόγονος του βασιλέως Δαβίδ. Ο Άγιος Ιωακίμ νυμφεύθηκε την Αγία Άννα η οποία ήταν θυγατέρα του ιερέως Ματθάν από την φυλή του Λεβί και η μητέρα της Αγίας Άννης ονομαζόταν Μαρία η οποία καταγόταν από την φυλή του Ιούδα. Επειδή οι φυλές βασιλική και ιερατική συγγένευαν μεταξύ τους, διότι η βασιλεία εθεωρεί το ίση με την ιεροσύνη, δεν έδιναν ούτε έπαιρναν θυγατέρες από άλλες φυλές που θεωρούνταν απλές γυναίκες. Έτσι λοιπόν αφού θεάρεστα πέρασε τη ζωή του το Άγιο αυτό ζεύγος, ο Ιωακίμ εκοιμήθη οκτώ χρόνια ύστερα από τα εισόδια της Θεοτόκου σε ηλικία 92 ετών. Η δε Αγία Άννα 11 μήνες μετά από τον θάνατο του Ιωάκιμ σε ηλικία 83 ετών. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Σεβηριανός ζούσε στην Σεβαστία τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Ήταν βασιλικός σύμβουλος γνωστός για την πίστη του και την φροντίδα του για τους φυλακισμένους χριστιανούς καθώς και για την ηθική στήριξη στους Αγίου Σαράντα. Ο Άρχοντας Λυκίνιος, ο οποίος είχε θανατώσει τους Αγίου Σαράντα, έφτασε εκεί και ζήτησε να προσαχθεί ο Σεβηριανός. Ο Άγιος όμως πήγε μόνος του και με τόλμη ομολογεί Χριστόν. Υπέστη φοβερά βασανιστήρια και ο ίδιος ο τύρανος θαύμασε την υπομονή του δεύτερη φορά προσάγεται και επειδή οι απαντήσεις του ήσαν αποστοματικές, συντρίβουν οι ειδωλολάτρες το στόμα του με πέτρες. Τον κρέμασαν από τη μέση, αφού έδεσαν βαριές πέτρες στο λαιμό και στα πόδια του. Και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στο Χριστό. Κατά την μεταφορά του ιερού λιψάνου του, αναστήθηκε κάποιος νεκρός δούλος του. Ο τόπο τη του έγινε αργότερα γνωστός από αετό που άφησε να πέσει στο σημείο στεφάνι από άνθη. Μνήμη της Αγίας Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου Η σύνοδος αυτή συγκροτήθηκε στα χρόνια του Θεοδοσίου του Μικρού, το έτος 413 μετά Χριστόν, εναντίον του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου, ο οποίος είχε πέσει στην αίρεση και ισχυριζόταν αυτός ο βλάστημος, πως ο Χριστός δεν είναι σαρκωμένος Θεός, αλλά τέλειο ανθρώπινο δημιούργημα του Θεού. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος συνήλθε στην Έφεσο και την αποτελούσαν 200 πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας.